Κυρία Μπάρμπα. Κοιτάξτε, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα για αυτό που έγινε. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής ότι τιμάμε τον οποιοδήποτε καλεσμένο. Προφανώς έγινε κάποια λάθος συνεννόηση, την οποία ούτε η Φέη ούτε εγώ τη γνωρίζαμε. Είχαμε συνεννοηθεί για 25 λεπτά χρόνου για την κυρία Μπάρμπα. Νομίζω ότι 25 λεπτά είναι πολύ χρόνος για να πει ο καθένας ότι θέλει και να προβάλλουμε την παράστασή της. Είναι σημαντικός άνθρωπος η κυρία Μπάρμπα, όπως κάθε άνθρωπος που έρχεται εδώ. Δεν ξέρω όλους τους ανθρώπους σε πιο σημαντικούς και σε λιγότερο σημαντικούς. 25 λεπτά χρόνος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρόνος. Προφανώς είχε γίνει μια συνεννόηση που δεν τη γνωρίζαμε, ήθελε ίσως να βγει νωρίτερα. Δεν το ήξερα. Εγώ στη σκαλέτα είχα 25 τελευταία λεπτά. Τώρα, αν είναι θέμα για τα 25 νωρίτερα ή για τα 25 πιο αργά, τι να πω, εντάξει. Κακή στιγμή. Παρ' όλα αυτά, οι σπόντες μετά συνεχίστηκαν στον αέρα. Τι σπόντες? Στεναχωρηθήκατε. Και λέγατε έτσι κάνουν οι μεγάλοι στάρ και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Στην Αμερική, όλοι οι ηθοποιοί βγαίνουν σε εκπομπές late night show 6-7 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι. Σημαντικός ηθοποιός είναι η κυρία Μπάρμπα και δεν θέλαμε να αδικήσουμε κανέναν. Θεωρούσαμε ότι 25 λεπτά είναι αρκετά, όχι για την Βάνα Μπάρμπα και τον Χάρισον Φόρντ. Να είχαμε 25 λεπτά είναι πολύ τηλεοπτικός χρόνος για να μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση. Και αν πραγματικά αισθάνεται η κυρία Μπάρμπα ότι έγινε μια κακή συνεννόηση, την οποία δεν ξέρω εγώ, εγώ και η Φέη λυπόμαστε. Αλλά δεν θέλαμε να αδικήσουμε κανέναν προς Θεού. Έτσι, και λυπόμαστε για αυτό που έγινε σήμερα. Είχατε ενημερωθεί όμως ότι η κυρία Μπάρμπα είχε ήδη εκνευριστεί? Όχι. Γιατί εγώ είμαι στην εκπομπή, δεν. Ήταν... Απλώς την είδα κατά τη διάρκεια του διαλύματος που καλωδιωνόταν, που έλεγε ότι έχω εκνευριστεί. Και εγώ βγήκα έτσι για να την ηρεμήσω στην αρχή του 25 λεπτού αυτού και είπα ότι ζητάμε έτσι, αισθανόμαστε άσχημα που έτσι κάπως περιορίσαμε τον χρόνο. Αλλά αυτή ήταν η συμφωνία, αυτό τουλάχιστον γνώριζα εγώ.